Πώς πήρες απόφαση να έρθεις εδώ? Ήταν όλο γρήγορο. Βλέπαμε με τη μαμά τα επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο είδαμε, μετά είδαμε το δεύτερο επεισόδιο. Και λέω εγώ έτσι στη μαμά, μήπως να δηλώσω συμμετοχή κι εγώ. Και λέει, κατευθείαν όμως συμφώνησε, λέει ναι, δήλωσε συμμετοχή. Και λέει, σίγουρα θα σε πάρουνε. Δηλώνω εγώ το βράδυ, μετά την επόμενη μέρα δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Άκου τώρα. Κατευθείαν, ναι. Μπαμ, μπαμ. Δεν το περίμενα, ναι, καθόλου. Και δεν μου λες πώς επειδή σε άκουσα να λες και κάποια πράγματα για τα σχόλια τα οποία λαμβάνεις και κάποια από αυτά σε είχαν ρίξει, όπως ας πούμε και τον Ιάσονα. Ναι. Όχι βέβαια στην ίδια έκταση. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Απλά τώρα προσπαθώ να μην δίνω σημασία okay. σε αυτά. Σε στηρίζει η αδερφή σου πολύ, ναι. Και η μανούλα σου. Πάρα πολύ. Μιλάτε καθημερινά? Κάθε μέρα, ναι. Και με τον μπαμπά? Με τον μπαμπά δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς δεν έχει κινητό με κουμπιά. Ναι. Και οπότε ο μπαμπάς είναι στο χωριό. Τώρα αν τύχει ποτέ να πάει η Λάρισα, η αδερφή μου θα δουλεύει. Οπότε δεν θα μπορώ να μιλήσω με τον μπαμπά. Οπότε έχω να μιλήσω ένα μήνα με τον μπαμπά. Στάσου, το κινητό με κουμπιά τι ίσχυε, δηλαδή άμα τον πάρεις δεν ξέρει να το... Δεν έχει ενώ αφήσει να μιλήσουμε με ίντερνετ ενώ. Οπότε... Είναι καλά πάντως ο άνθρωπος, ναι, μαθαίνεις, ναι. Ναι, αυτόν θέλω. Ναι, και με βλέπει το βράδυ κανονικά. Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι, όπως και όλο το χωριό. Ναι, υποθέτω. Ναι, μου στείλει και μήνυμα μία από το χωριό. Τι σου είπε? Και λέει, Κωνσταντίνα, είσαι πάρα πολύ καλή, σε βλέπουμε, σε στηρίζουμε. Και λέει να ανοιχτώ περισσότερο, να μην φοβάμαι, ορίστε, να μιλάω. Να μην φοβάσαι, ναι, να μιλάς. Να μην αφανούμε. Εδώ, για πες μας που είστε τώρα. Εδώ είμαστε στο χωριό. Mm-hmm. Από εδώ είναι είσοδος το σπίτι. Του σπιτιού σας. Ναι, από μέσα. Μάντεψε ποια είμαι εδώ. Κοίταξε, τώρα υποχρεωτικά πρέπει να είσαι αυτό εδώ το μωρό. Ναι. Γιατί η αδελφή είναι μεγαλύτερη. Ναι. Έτσι, μόνο δια της ατόπου απαγωγής το έβγαλα. Δεν θα μπορούσα να το πω διαφορετικά. Ναι. Αλλά είστε δύο πανέμορφα παιδάκια. Ευχαριστούμε. Και τα δύο. Μικρά εδώ πέρα, πες μου για αυτό το γλυκό μπεμπέ. Εδώ είναι η θεία μου πάντως. Η Ρόζα. Όχι, είναι άλλη. Η αδερφή του μπαμπά. Μάλιστα. Η Μορφία. Εδώ είμαστε στο Στόμιο, στο χωριό της θείας μου. Είναι και νονά μου ταυτόχρονα. Καταπληκτικό. Για δείξε μου και εκείνη τη φωτογραφία για να τα πάμε έτσι. Εδώ με τον μπαμπά. Έλα, ο μπαμπάκας. Ναι. Ορίστε. Ο μπαμπάς πάντα τα μαλλιά τα είχε έτσι, όπως στη δεκαετία του 80. Μοιάζεται με τον μπαμπά. Έτσι μας λέει. Φαίνεται. Ναι, πάντα μας... Εμένα παλιά με φωνάζανε Πανταρίτη. Πανταρίτη. Ναι, επειδή τον μπαμπά το λένε Μαργαρίτη. Αχ, θα τρελαθώ. Και το κόβανε σε Ρίτη. Οπότε, πάντα και λέγανε ο Ρίτης. Εδώ τώρα έχουμε πάει στη Λάρισα, έχουμε αρχίσει τα μαϊκά, ναι, τα μακιγιάζ. Εδώ είμαι στο σπίτι, ναι, εδώ είμαι στο σπίτι της αδερφής μου με το αγόρι της, γιατί τώρα μένουν μαζί. Α, ορίστε, ναι. Η αδελφούλα έχει μια, ναι, σοβαρή σχέση. Ναι, με την πρώτη όμως. Μπράβο, τι, ναι, τυχερή. Ναι. Είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Πάρα πολύ. Και είναι και ο Βασίλης πάρα πολύ καλό παιδί. Έχετε οπότε, καλή σχέση. Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή η μαμά τη νιώθει λες και είναι... Λες και την έχει και αυτός μαμά. Τι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι πολύ αγαπημένοι, οπότε με την αδερφή μου τα έχει 3 χρόνια. Όταν ήταν, okay, όταν κλείσαν 2 χρόνια, μείνανε μαζί. Και τώρα συζούν 1 χρόνο και τα πάνε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά, μπράβο. Ναι. Οπότε θα έχετε και καλά νέα φαντάζομαι σύντομα. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω, άμα θέλουν τα παιδιά. Και εδώ μιλάμε μια σοβαρή κουκλάρα. Ναι, εδώ τα είχα τα μαλλιά καστανά πάντως. Κούκλα, φτού-φτού. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τη μανούλα σου δεν είδαμε σε μια φωτογραφία. Ναι, δεν. Κρίμα, δεν πειράζει. Ναι. Είδαμε τον μπαμπάκα. Ναι. Για πες μου μια κουβέντα για τον μπαμπά. Πώς θα το χαρακτήριζες τον μπαμπά? Τον μπαμπά. Και κοινωνικός. Είναι κοινωνικός. Τι άλλο να πω για τον μπαμπά? Κοινωνικός. Η μαμά τι είναι? Και η μαμά κοινωνική. Η μαμά είναι πάρα πολύ. Κοινωνική και η μαμά. Ναι. Η αδελφούλα. Κοινωνική. Κοινωνική. Είστε μια οικογένεια κοινωνική. Ναι. Πάντως όλοι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Να είσαι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη. Ναι. Σε ευχαριστώ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έτσι να σε δω λίγο περισσότερο. Ναι. Να σε ακούσω να μιλάς. Mm-hmm. Θα ήθελα να σε ακούω και πιο πολύ να μιλάς. Ναι. Και την ώρα που είμαστε εκεί πέρα μέσα. Απλά όταν μιλάνε όλοι, μου φαίνεται πολύ άβολο να μιλήσω εγώ. Νιώθω ότι δεν θα, ναι, με αφήσουν να μιλήσω, επειδή η φωνή μου είναι λίγο πιο χαμηλή. Και νιώθω αν πάνε να μιλήσω, θα με διακόψουν ή θα προλάβω να μιλήσω. Ξέρεις, γι' αυτό δεν μιλάω πολύ. Να μιλάς.